κάτι περισσότερο από τη διασημότερη stripper στον κόσμο. Κάποιοι λένε ότι τα σόου της σε μεταφέρουν στον κόσμο του Toulouse-Lautrec, στα παρισινά σοκάκια, εκεί που η σεξουαλική απενοχοποίηση ήταν το ζητούμενο στη δημιουργία. Ο Lautrec μετέφερε το φως των Ιμπρεσιονιστών στα σκοτεινά καμπαρέ της Μονμάρτης, του 19ου αιώνα. Τον 21ο αιώνα, η Ντίτα Βον Τις, φανερά πιο επιθετική από τις χορεύτριες του Μουλάν Ρουζ, συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα πάνω της με τα θεαματικά της σόου. Η Ντίτα εμφανίζεται στο Gramsci Theatre της Νέας Υόρκης. Γεννημένη το 1972 με σπουδές στο κλασικό μπαλέτο και το τραγούδι, σε συνέντευξή της ομολογεί ότι η επιτυχία της οφείλεται στο ότι έκανε πάντα αυτό που ήθελε. Το γυμνό υπηρετεί απλά την τέχνη του μπουρλέσκ. Του σκοτεινού κόσμου, της εκκεντρικότητας, της διαφορετικότητας και της ερωτικής επιθυμίας. Υποστηρίζει ότι αν έδινε σημασία στους άλλους, σήμερα θα ήταν ξανθιά, δεν θα φορούσε κόκκινο κραγιόν και eyeliner και δεν θα ήταν αυτή που είναι σήμερα. Και αρέσει ή δεν αρέσει, στο χώρο της είναι ίσως η πιο πετυχημένη και πιο πολύ συζητημένη.